Οι παγκόσμιοι ηγέτες εξέφρασαν ομόθυμα τη στήριξή τους στις προσπάθειες για την ανακάλυψη του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Ο Μπόρις Τζόνσον, σε ρολογικό δεσπότη της τηλεσυνόδου, τόνισε την ανάγκη για μια άνευ προηγουμένου συνεργασία μεταξύ κρατών, διεθνών οργανισμών και φαρμακευτικών εταιριών. Δεκάδες ερευνητικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες πως σε περίπτωση που το εμβόλιο κατά του κορονοϊού πράγματι βρεθεί, θα ακολουθήσει ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών προκειμένου να το εξασφαλίσουν. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε επί του θέματος. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως όταν το εμβόλιο ανακαλυφθεί θα πρέπει να υποφεληθούν όλοι, γιατί θα είναι ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό. Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε πως ο εμβολιασμός σημαίνει ελευθερία από το φόβο. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε για τη διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της Συνόδου είναι η συγκέντρωση 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο τον εμβολιασμό 3 εκατομμυρίων παιδιών σε αναπτυσσόμενες χώρες τα επόμενα χρόνια.